θα μας δώσει τους λόγους της παραίτησής του. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρτίδη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αρκετοί λένε ότι δεν ήταν κεραυνός ενερθρία για την ΑΕΣ και για όσους είναι κοντά στην ομάδα η παραίτησή σας από την τεχνική ηγεσία. Έτσι, πώς έχουν τα πράγματα και γιατί πήρατε αυτή την αποφάση? Η αποφάση μου ήταν ενημένη από την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των κριτικής αστάθειας και των προστριβών που υπήρχαν μεταξύ των μελών της διοίκησης. Απλά τώρα που καταλάγιασαν τα πράγματα, βρήκα ευκαιρία και εγώ να αποβάλω την παραίτηση. Ναι, αλλά... είναι ανεξάρτητη με την αποχώρηση του κ. Αριστοδήμου, αυτό θέλω να το πω ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι με αυτήν την αβεβαιότητα δεν μπορώ να συνεχίσω στην ομάδα και έτσι κλείνω ο κύκλος μου τον μισή χρόνο στην. Είπατε προηγουμένως ότι είχατε λάβει αυτή την απόφαση πριν από περίπου 10 μέρες, αν αντιληφθήκα σωστά. Πριν από 5-6 μέρες, όταν άρχισαν τα. Όταν συζητήθηκαν, μάλλον οι προστριβές. Ναι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα ήταν καλύτερα και για εσάς και για την ομάδα γενικότερα, αν. Δεν ήθελα να προσθέσω προβλήματα, αν λίστα υπάρχοντα, να σας πω έτσι. Ναι, αλλά δεν θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή λίγα 24 ώρα πριν το παιχνίδι της ερχόμενης αγωνιστικής, ίσως να ακούγεται λίγο, όχι και τόσο καλό, ώστε να δημοσιοποιείτε τώρα την αποφασή σας? Από ό,τι ξέρω θα συνεχίσει στην ομάδα ο Αλέξης Καρπούζης που ήταν μαζί μου. Ναι, ανακοινώθηκε αυτό, ναι. Άρα θα υπάρχει μια ομαλή διαδοχή μέχρι να... Ναι. Τώρα, εσείς ζήσατε από κοντά όλη αυτή την κατάσταση. Επειδή εντάξει, ξέρετε κι εσείς ότι λέγονται πολλά, λέγονται διάφορα, ο καθένας λέει ό,τι του συμφέρει, ό,τι λέει. Ποια είναι η πραγματική εικόνα στην ομάδα με αυτή την διοικητική σταθερότητα? Από δηλαδή, ακούνε πολλά, συγχύζεται ο κόσμος. Ναι, εγώ θα μιλήσω μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι που είναι και η δουλειά μου. Γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ με το υπόλοιπο κομμάτι και όπως είπα, θέλω να βγω εκτός αυτής της κατάστασης. Απλά να πούμε ότι ξεκαθαρίσετε ότι δεν έχει καμία σχέση με την παραίτηση του κυρίου Άριστο Αριστοδήμου για αποφασίσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εξάλλου στην ομάδα με έφερε πριν 2,5 χρόνια ο κύριος Στέγιος Χρήστου. Ναι. Τα πρώτα 2 χρόνια ήταν μαζί με τον κύριο Στέγιο Χρήστου και Χρήστο Χρήστου. Φέτος με τον κύριο Άριστο Αριστοδήμου, άρα δεν έχει να κάνει με τον κύριο Αριστοδήμου. Απλά όταν δουλεύεις σε μια εταιρεία, είσαι υπάλληλος μιας εταιρείας, θέλεις να έχεις τις συνθήκες για να μπορέσεις να δουλέψεις. Όσον θεωρώ ότι υπήρχαν οι συνθήκες για να η ομάδα να είναι όπως τη θέλω εγώ, έμεινα εκεί. Τώρα που θεωρώ ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα, όχι επειδή είναι ο κ. Στίγιος Χρήστος, απλά δεν ξέρω πότε θα μπορεί να υπάρξει πάλι αυτή η προστριβή ή η αβεβαιότητα. Μην δεν θέλω να είμαι μέρος αυτής της κατάστασης, θέλω να φύγω από την ομάδα, να βρεθεί ένας καινούριος προπονητής, να αναλάβει την ομάδα που την αφήνει σε ωραία πολύ καλή κατάσταση, μέσα στους στόχους της. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να κλείσει ο κύκλος μου. Θέλω να ευχαριστήσω την ευκαιρία και τους δύο κυρίους για την συνεργασία, τους συνεργάτες μου αυτά τα 2,5 χρόνια, τους ποδοσφαιριστές, και να τους ευχηθώ τα καλύτερα και η ομάδα να πετύχει στους στόχους της. Εσείς πριν πάρετε αυτή την αποφάση, μιλήσατε καθόλου με τον πρόεδρο, με τον Στέλιο Χρήστου ή τον Χρήστο Χρήστου? Τους έχω υποβάλει την παραίτηση μου, δεν συζήτησα μαζί. Α, δεν συζήτησατε μαζί. Μου έχουν πει όταν προχτές ξεκαθάρισε το σκηνικό ότι θα είναι ο κύριος Στέλιος Χρήστου με την αποχώρηση του κύριου Αριστοδήμου, είπαν ότι συνεχίζουμε κανονικά, σε στηρίζουμε και θέλουμε να είσαι στην ομάδα όπως ήσουν και πριν. Όμως, επειδή είχα πάρει την απόφαση μου, τους ενημέρωσα ότι προτιμώ να αποχωρήσω γιατί νομίζω ότι δεν θα είμαι στο 100% συγκεντρωμένο στην ομάδα μετά τις τελευταίες εξέλιξεις. Mm-hmm. Φοβηθήκατε καθόλου το οικονομικό για να πάρετε αυτή την απόφαση, ότι πλέον δεν θα υπήρχαν οι πόροι για να κρατήσετε? Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με το οικονομικό, γιατί το μπάτι της ομάδας είναι στηριγμένο στην χορηγία της Vision, από την αρχή, άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα με αυτό. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, εντάξει, είπατε ότι φεύγετε αφήνοντας την ομάδα. Θεωρείτε εσείς ο ίδιος σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση? Είναι άλλωστε κάτι που φαίνεται. Έτσι τώρα που αποχωρήσατε από την ΑΕΣ, πού θεωρείτε ότι μπορεί να φτάσει φέτος η ομάδα?
Η ομάδα μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Θεωρώ ότι τώρα και με το πρόγραμμα που έχει, τα τρία παιχνίδια που είναι πιο βατά, χωρίς να μπορώ να υποτιμήσω εννοείται κανέναν αντίπαλο. Τα παιχνίδια με Ερμή, Δερίνιαν και Δόξα Πιπολί που είναι για το τέλος του πρώτου γύρου, θα μπορεί να γίνει και μια περαιτέρω ανάλυση. Ενώ αν η ομάδα έχει 10-11 βαθμούς, που είναι το όριο τέλος πάντων για να μπει στα playoffs και 10-11 βαθμοί κάθε γύρο. Θεωρώ ότι θα είναι μέσα στους στόχους της. Και έδειξε ότι ίσως θα δικείται και με τους 7 βαθμούς που έχει μέχρι στιγμής. Ενώ στα παιχνίδια και με μόνοι αν μπορούσαμε να πάρουμε. Και με ανόρθωση που ευχαριστήκαμε στο τέλος και με τον Άρη που είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Μπορούσε να ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Θεωρείτε ότι η ΑΕΣ αδικείται και από το γεγονός ότι ναι, μεν έχει δηλώσει τον παφιακό για έδρα, αλλά ουσιαστικά δεν παίζει εντός έδρα. Ίσως αυτό να επηρεάζει την απόδοση της ομάδας. Επηρεάζει, θεωρώ ότι σίγουρα το επηρεάζει. Όταν άκουσα ότι είχαμε τον παφιακό για έδρα, εγώ απογοητεύτηκα. Θεωρώ ότι αν είχαμε ένα εκ των αμόχωστος ή δασάκι της Αχνάς, είχαμε σίγουρα περισσότερους βαθμούς, γιατί θεωρείται πιο έδρα από το παφιακό που είναι αχανές γήπεδο και σε συνδυασμό ότι εμείς δεν έχουμε και τους πολλούς φιλάθλους είναι σαν να παίζεις μια δικές εξέδρες σε ένα φιλοξενό γήπεδο. Ναι. Και τώρα η επόμενη μέρα για τον Νικόλα Μαρτίδη ποια είναι? Φαντάζομαι πλέον είστε ανοιχτός για οποιαδήποτε πρόταση. Με πρώτα ξεκούραση και μετά ανοιχτό σε οποιοδήποτε πρόταση. Θέλω να κάνω έναν καλό επόμενο βήμα για την καριέρα μου. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε θετικό πρόσημο και όπως τα τελευταία 13 χρόνια έχουμε προπονητή, θέλω και το επόμενο βήμα να είναι σωστό. Με υπομονή και πολύ όρεξη. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.